Μια μεγάλη αντιπροσωπεία τόσο από το Εργατικό Κέντρο, τη Διοίκηση, όσο και από το Σωματείο Συνοπαλλήλων, παρά τι δύσκολε συγκυρίε, καταφέραμε και ανεβήκαμε στην Αθήνα για το συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουρισμού και με τη συμμετοχή εργαζομένων και σωματείων από, εργατικών κέντρων από όλη την Ελλάδα. Ήταν μια πετυχημένη συγκέντρωση όπου αναδείχθηκαν τα προβλήματα του κλάδου. Με την ευκαιρία λοιπόν, αυτής της επίσκεψης στην Αθήνα πραγματοποιήσαμε μία σειρά επαφών, ώστε να μπορέσουμε κατά πρώτο λόγο να μάθουμε και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με τις εξαγγελίε της κυβέρνησης που αφορούν τους, εργαζόμενους, τους εποχιακά απασχολούμενους εργαζόμενους. Η πρώτη επαφή έγινε με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΗ για κάποια θέματα που αφορούν το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Καταβία και το εργοστάσιο Σρονή και ένας από τους βασικούς λόγους που του θέσαμε είναι η εφαρμογή της εντοπιότητας στις προσλήψεις τουλάχιστον για το νέο εργοστάσιο στην Καταβιά, το οποίο δεν εφαρμόστηκε στην τελευταία προκήρυξη, αλλά και η αύξηση του ωρίου ηλικίας από τα 30 έτη στα 40, ώστε να μπορέσουν οι μόνιμοι κάτοικοι τη κοινότητα και των γύρω περιοχών τη Καταβία να έχουν δικαίωμα στην επαναπρόσληψη. Αυτό αποσπάσαμε με τη θετική εισήγηση ότι τι επόμενε μέρε μαζί με τα άλλα αιτήματα που έθεσε το σωματείο, το ΖΕΒΣ με τον πρόεδρο, τον κύριο Χαροκόπο και, με, και ο οργανωτικό γραμματέα του Γαλλικού Κέντρου θα υλοποιηθούν άμεσα. Η δέσμευση είναι αυτή. Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ. Είδαμε τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ, όπου εκεί ζητήσαμε διευκρινήσει για όλε αυτέ τι εξαγγελίε. Και τη βασική διευκρίνηση που ζητήσαμε ήταν οι τελευταίε εξαγγελίε σχετικά με τι δηλώσει του διοικητή του ΟΑΕΔ ε, στα διάφορα site ότι θα υπάρξει εκ νέου παράταση επιδόματο ανεργία για ακόμα δύο μήνε όσου είχαν πάρει. Αυτή είναι, είναι βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τι δηλώσει του ιδίου και με αυτό το βίντεο κάναμε και εμεί την ερώτηση. Η απάντηση δυστυχώ που πήραμε είναι ότι είναι παραπληροφόρηση, ότι είναι, κατάλαβαν λάθο οι δημοσιογράφοι, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η μόνη παράταση που δίνεται είναι στου εργαζόμενου ε, που η ανεργία του ήλξε τον Μάιο αυτοί θα πάρουν ε, τους δύο μήνες, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνάδελφοι που τελείωσαν την επιδότηση και το εισόδημά τους από το Μάρτιο δεν έχουν κανένα πλέον ε, ευρώ να λαμβάνουν μέχρι να ανοίξει ή να γίνει η πρόσληψή τους στα ξενοδοχεία ή σε εποχιακά απασχολούμενες επιχειρήσει. Δυστυχώς ο εμπεγμός και η κοροϊδία συνεχίζεται. Την ίδια ώρα ε, μετά την έξοδό μας από τα γραφεία του ΑΕΘ πληροφορηθήκαμε ότι η κυβέρνηση δίνει άλλα 190 εκατομμύρια ευρώ στους εργοδότες για να επιχορηγηθεί, να επιχορηγηθεί ε, η διαδικασία των εργοδοτικών εισφορών. Άρα λοιπόν από τη μία δεν έχουν χρήματα για τους εργαζόμενους και από την άλλη τα δίνουν ανδρά στους εργοδότες. Και όταν λέμε εργοδότες δεν εννοούμε τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς Θεού, εννοούμε τους μεγαλοεργοδότες και μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι λαμβάνουν πάντα τα βοηθήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και εμείς δεν έχουν λάβει κανένα μα κανένα ευρώ ειδικά για την περιοχή μας. Η επόμενη επαφή που κάναμε ήταν με το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά δυστυχώ λόγω του περιορισμένου χρόνου τη επιστροφή μα και τη καθυστέρηση του Υφυπουργού να ανέβει από τη Ρόδο στην Αθήνα δεν κατέστη δυνατή. Έχουμε, έχει προγραμματιστεί τι επόμενε ημέρε να γίνει εκ νέου συνάντηση με το Υπουργείο Τουρισμού για να δούμε επιτέλου και να πιέσουν και αυτοί με τι καταστάσει που επικρατούν. Ε, Χθε κάναμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου προ τα μέσα, τα οποία λέμε ότι οι τοπικοί βουλευτέ και ειδικά οι βουλευτέ του κυβερνώντο κόμματο πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Πρέπει να να τιμήσουν τη ψήφο που πήραν από τον δεκανασιακό λαό. Και τι, λέμε, και τι, ζητάμε από αυτούς. Σίγουρα δεν τους ζητάμε να, να νομοθετήσουν γιατί δεν είναι αρμοδιότητά τους. Τους ζητάμε να μεταφέρουν εκεί που πρέπει στους αρμόδιους υπουργού και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ενώ από το 30 Μαΐου έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ για το διαδικασίες των επαναπροσλήψεων στους εποχιακά απασχολούμενους και στα ξενοδοχεία να μην έχει ανοίξει πλατφόρμα μέχρι σήμερα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι καθυστερεί επίτηδε η διαδικασία ώστε να περάσει το πρώτο δεκαπενθήμερο για να γλιτώσει η κυβέρνηση στις 15 πρώτε ημέρε τη ένταξή μα σε αυτά τα βοηθήματα. Δηλαδή, για την κυβέρνηση να είναι κέρδο στα 200 ευρώ, αλλά για εμά τα 200 ευρώ αυτά είναι ε, ό,τι καλύτερο, διότι σα λέω έχει εργαζόμενου αυτή τη στιγμή από τον Οκτώβριο δεν έχουν πάρει ένα ευρώ στο σπίτι του. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση είμαστε. Και να σα πληροφορήσω ότι ήδη, προφανώ το γνωρίζει και ο κόσμο, στο διαδίκτυο που αρκετοί συνάδελφοί μα πληστηριάζουν πράγματα, προσωπικά του αντικείμενα για να πάρουν προ το ζήν. Αυτά λοιπόν τα γνωρίζουν οι τοπικοί βουλευτέ. Αυτό που ζητάμε από του τοπικού βουλευτέ είναι η φωνή μα και τα αιτήματά μα να φτάσουν εκεί που πρέπει. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία τη Ρόδου, το 99% των εργαζομένων, είναι στον αέρα. Έκκληση λοιπόν προ του βουλευτέ, όπω μέχρι σήμερα έχουν σταθεί δίπλα μα. Έχουν μεταφέρει τα αιτήματά μα να το πράξουν και αυτή τη φορά. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουμε άλλε αντοχέ. Η εξαθλίωση είναι πρώτον πυλών. Ε, ενώ, σας λέω, ενώ η πλατφόρμα είναι κλειστή κανένα ξενοδοχείο δεν έχει προγραμματοποιήσει τις επαναπροσλήψεις καμία επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει επαναπροσλήψεις και να μας βάλει στο καθεστώς της συνεργασία του προγράμματος παρόλο που αρκετοί ε, ξενοδόχοι αρκετοί ε, ιδιοκτήτες μικρομεσίων επιχειρήσεων επιθυμούν να εντάξουν το προσωπικό τους σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρουν τι τραβάμε δυστυχώς δεν μπορούν να το πράξουν αυτό Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με το Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο ε, και αυτό από την πλευρά του προσπαθεί να πιέσει για να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα, ε, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Σας λέω λοιπόν ότι ε, οι επόμενες μέρες είναι πολύ δύσκολες για μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις στις επόμενες ημέρες. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε. Ήδη περιμένουμε και την κυρία Γεννηματά την Κυριακή. Έχω έρθει σε συνεννόηση. Θα τη δώσω τα αιτήματα ξεκάθαρα να τα μεταφέρει εκεί που πρέπει να τα μεταφέρει. Τουλάχιστον όπω ζήτησα και από τον κύριο Τσίπρα να ακουστούν μέσα στη Βουλή και να μάθει η Ελλάδα ότι εδώ στη Ρόδο δεν είμαστε κατομμυριούχοι, δεν είμαστε εύποροι και δεν είμαστε μονακό όπου μας θεωρούν. Εδώ είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι υποφέρουμε πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το μόνο πράγμα δυστυχώ που ξέρουμε να κάνουμε είναι ο τουρισμός. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι και η θέση μας και στην κυρία Γεννηματά την Κυριακή να ακουστούν τα αιτήματά μα. Αρκετά από αυτά τα έχουν υιοθετήσει. Πρέπει να υιοθετηθούν και τα επόμενα και τα καινούργια με τα καινούργια δεδομένα, γιατί θεωρούμε ότι είναι δίκαια. Εμεί καλούμε ε, του εργαζόμενου, του συναδέλφου. Ε, τώρα όσο ποτέ να είναι κοντά στα σωματεία συσπηρωμένοι, κοντά μας να δυναμώσει η φωνή μας. Δεν χωράνε χρώματα, κόμματα και σημαίες. Αυτό το, το, το τόνισα και χθε στην τηλεδιάσκεψη με το, στις δομαρχιακές Νοτιο Αιγαίο με το γραμματεία του Κινάρ του το είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία τι χρώμα και τι σημαία κρατάμε. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για την επιβίωσή μα. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβουν οι βουλευτέ του νομού μα ότι πρέπει τα αιτήματα να γίνουν δεκτά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γλεντή, ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι στον αέρα γιατί περιμένουν να πάρουν αυτά που έχουν ζητήσει οι ξενοδόχοι. Ε, σίγουρα, για να λέμε την αλήθεια, και εδώ είμαστε να λέμε αλήθεια, με το καλημέρα στη Ρόδο, Τουλάχιστον 10.000 10 ε, συνάδελφοί μα θα είναι στον δρόμο με το καλημέρα. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, να έρθει ο κόσμο και να αρχίσουν να, οι πληρότητε να μεγαλώνουν, ώστε ε, να αρχίσει να πηγαίνει ο κόσμο στη δουλειά του. Ε, Δυστυχώ, ε, τα πράγματα δεν είναι θαρρυντικά. Κανένα δεν μπορεί να μα πει ότι ε, θα πάνε καλά τα πράγματα. Είναι ένα, πρωτο, ένα πρωτοφανέ φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται μέρα με τη μέρα. Ε, ξέρω ότι αρκετοί κάνουν σχεδιασμούς επαφές για την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση ήδη προγραμματίζει για το 2021, αλλά τους λέμε ξανά και ξανά ότι προγραμματίζουν για το 2021. Εμείς δεν νομίζω να φτάσουμε να ζήσουμε για να πάμε στο 2021 με αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει με 534 ευρώ για τρει μήνες που θα τα πάρει, δηλαδή με 1500 ευρώ να καλύψει τους 12 μήνες. Γιατί αυτό είναι. Είναι απλά μαθηματικά. Μας έχουν προγραμματίσει μέχρι Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εμάς. Λοιπόν, καταρχήν ε, να μην ε, έχουμε αυταπάτες ότι δεν θα έχουμε κρούσματα. Είναι απλά είναι δεδομένο αυτό ότι με την ζωή κόσμου σίγουρα θα έχουμε κάποιο κρούσμα ή κάποια κρούσματα. Ε, ε, εάν τα κρούσματα αυτά είναι ελεγχόμενα και οι καταστάσει είναι σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σίγουρα θα, δεν θα έχουμε πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Εάν όμω υπάρχουν μαζικά κρούσματα και αναγκαστούμε να κλείνουμε ξενοδοχεία ή μονάδε, σίγουρα δεν θα αποφύγουμε και το οριστικό κλείσιμο. Αυτό σημαίνει τη, τελειωτική καταστροφή για όλου μα, για όλους μας αυτό το νησί. Δεν θα μπορέσει να επιβιώσει κανένα, ούτε αυτοί που έχουν αποθεματικό, ούτε οτιδήποτε. Γιατί σα είπα ότι από του 50.000 εργαζομένου στο νησί, οι 49.500 ζούμε από αυτό το προϊόν. Είναι, είναι λυπηρό που το λέμε, αλλά δυστυχώ είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε στη Ρόδο να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε στη Ρόδο να κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε εξαρτημένοι από αυτό το προϊόν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι με ένα γενικό κλείσιμο, πέραν σε συνέχιση τη το, του προηγούμενη προηγούμενης ε, καραντίνας της Τρίμηνης, θα είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε θα μιλάμε ε, για άλλα πράγματα, για άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ λυπηρές.